Τον είχαμε προειδοποιήσει το Σούνακ, δεν ακούει. Ναι. Όταν είχαμε δει την ιστορία που είχε γίνει τότε που ήταν να πάει ο Μητσοτάκης, αλλά δεν πήγε δεν γιατί ήταν τα γλυπτά, γιατί υπήρξε αυτή η κόντρα, του είχαμε πει. Μην μπλέκεις εκεί, γιατί όχι, δεν θα μακροημερεύσει. Μετράς μέρες. Ναι. Μέτρα για μέρες. Μέτρα σε 100 μέρες πόσες μέρες. Θανάσης Γκαβός για τις εξελίξεις στην Βρετανία. Γεια σου, Θανάση, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, λοιπόν. Κάλπη κατά καλό καιρό, 4 Ιουλίου, ανακοίνωσε χθες ο Ρίση Σούνακ. Περίμεναν οι Βρετανοί ότι θα έχουν ένα ήσυχο καλοκαίρι με το Euro, τους Ολυμπιακούς, τις συναυλίες της Taylor Swift κτλ. Τελικά θα τρέχουν στην κάλπη για μια εκλογική διαδικασία, την οποία όλοι περίμεναν το φθινόπωρο και για πολλούς σχολιαστές σήμερα είναι σαν να θέλει ο Ρίση Σούνακ να επισπεύσει το τέλος του. Η αλήθεια είναι πως οι δημοσκοπήσεις εδώ και πάρα πολλούς μήνες σταθερά δίνουν ένα τεράστιο προβάδισμα στο εργατικό κόμμα του Κιρ Στάρμερ. 21 μονάδες είναι η κατά μέσο όρο διαφορά σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, ο Ρίση Σούνακ πήγε σε αυτή την κίνηση, σε αυτή την απόφαση με μεγάλο ρίσκο. Για μια σειρά λόγους προσπαθούν σήμερα οι Βρετανοί να τα εξηγήσουν και ο ίδιος έδωσε κάποιες ενδείξεις στο χθεσινό δραματικό διάγγελμά του έξω από την Downing Street υπό έντονη βροχή. Τα σχόλια εδώ βέβαια ήταν αναπόφευκτα ότι πάλι τα έκανε μούσκεμα και μάλιστα ένα κομμάτι του διαγγέλματός σου δεν ακουγόταν καλά διότι από το δρόμο ένας ακτιβιστής έπαιζε μουσική, όχι οποιαδήποτε μουσική, τον ύμνο των εργατικών επί Τόνι Μπλερ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Ρίση Σούνακ είπε ότι μετά την χθεσινή σπάνια ευχάριστη είδηση για μεγάλη μείωση του πληθωρισμού σε χαμηλό 3 ετών, 2,3%, θεωρεί ότι πλέον οι πολίτες αρχίζουν να νιώθουν τα ωφέλη της πολιτικής τους στην οικονομία. Σε αυτό θα πατήσει ο Ρίση Σούνακ. Ό,τι είπαμε το κάναμε. Σε αυτές τις 6 εβδομάδες των εκλογών. Αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Ναι. Ακόμα και στο άλλο μεγάλο θέμα που ανέδειξε ο ίδιος, το μεταναστευτικό, θα μπορεί να λέει τις επόμενες 6 εβδομάδες ότι πέρασε τον νόμο, τον αμφιλεγόμενο νόμο περί απέλασης παράτυπων μεταναστών στη Ρουάντα, χωρίς, όπως λένε οι επικριτές του, να γίνουν ακόμα εμφανή τα προβλήματα στην εφαρμογή του μέτρου. Θεωρείται δύσκολο να έχει φύγει κάποια πτήση με μετανάστες μέχρι την κάλπη. Από την άλλη πλευρά, ο Κιρ Στάρμερ των Εργατικών, επικρατέστερος επόμενος πρωθυπουργός, είπε ότι ήταν μια κίνηση από το Ρίση Σούνακ την οποία η χώρα χρειαζόταν και ανέμενε. Το πρόβλημα βέβαια για τον κύριο Στάρμερ είναι ότι παρά το μεγάλο δημοσκοπικό προβάδισμα, ο ίδιος δεν είναι δημοφιλής, δεν θεωρείται ότι έχει την στόφα του ηγέτη και πάνω σε αυτό σίγουρα θα επιχειρήσει να πατήσει ο Ρίση Σούνακ. Να πω ότι ήδη από τις 6 παρά το πρωί τοπική ώρα, ο Ρίση Σούνακ έχει φύγει από το Λονδίνο, έχει αρχίσει για τα καλά η προεκλογική εκστρατεία. Γεια σου, Θανάση, ευχαριστούμε πολύ.